Από την πυροσβεστική υπηρεσία ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται ο Γιάννης Ξενοφόντος για να μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα. Έχουμε για πρώτη φορά και αριθμούς αγνοωμένων, έτσι. Έτσι, Νικόλα, καλησπέρα. Δυστυχώς η μαύρη λίστα μεγαλώνει. Τουλάχιστον 91 είναι πλέον οι νεκροί της τραγωδίας, καθώς άλλοι 4 εγκαυματίες κατέληξαν στα νοσοκομεία. Ο αριθμός των νεκρών υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθεί, ξεπερνώντας ακόμη και τους 115. Έπειτα από 6 μέρες, εν τέλει, έχουμε και ακριβή αριθμό αγνοωμένων. Ξέρουμε προς τα πού να πάμε. 25 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από τους οικείους τους ως αγνοούμενοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εντείνονται και οι ανησυχίες ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Καθώς, Νικόλα, οι ώρες περνούν, μέρες περνούν και δεν υπάρχει κανένα ίχνος ζωής. Αύριο συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τη φωνικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών και τα μέτωπα είναι πολλά και ορθάνυχτα. Με δεδομένο λοιπόν ότι 4 εκ των εγκαυματιών κατέληξαν, όπως ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τότε άλλοι 6 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Σε αυτούς εστιάζεται πλέον η προσοχή, η αγωνία, γιατί η κατάσταση της υγείας τους είναι κρίσιμη, έχουν πληγή ζωτικά τους όργανα. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν ταυτοποιηθεί 59 σωροί και εκκρεμεί η ταυτοποίηση άλλων 28. Πάντως, Γιάννη, μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή εικόνα που μας περιγράφεις, ακτίδα φωτός αποτελεί το εξιτήριο που έλαβε ένα από τα παιδιά που νοσηλεύονταν, έτσι. Ακριβώς, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Πέδων από όπου έλαβε εξιτήριο το πρωί. Στο νοσοκομείο ως εκ τούτου παραμένει ένα ακόμη παιδί, το τελευταίο παιδί, που αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του τα επόμενα 24 ώρα. Παρ' όλα αυτά, είναι μόνο μια ακτίδα φωτός, την οποία επισκιάζει δυστυχώς το θρίλερ των αγνοωμένων. Οι έρευνες, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι εντατικές και ασταμάτητες. Οι διασώστες κτενίζουν ξανά και ξανά 2 και 3 φορές κάθε καμένο σπίτι, ακόμη και το τελευταίο ερείπιο, προκειμένου να είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν υπάρχει σωρός. Και αυτό γιατί η αναγνώριση των απανθρακωμένων σωρών είναι εξαιρετικά δύσκολη, Νικόλα. Αρκεί μόνο να σου πω ότι ακόμη και σήμερα, μετά από 6-24 ώρα, τα σωστικά συνεργεία ανακαλύπτουν ακόμη καμένα σπίτια. Μιλάμε για το απόλυτο χάος. Ήταν κάτι που παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, όπου ο γιος δεν κατάφερε 2 φορές που πήγε στο σπίτι να εντοπίσει τη μητέρα του και την βρήκαν οι διασώστες. Και μέσα σε αυτή την χαοτική κατάσταση, πάντως, Γιάννη, η Ανατολική Αττική επιχειρεί γοργά, με μικρά βήματα μάλλον, να επιστρέψει στην κανονικότητα. Μια κανονικότητα που, ακόμη και αν επιτευχθεί, θα μυρίζει για χρόνια θάνατο. Τα συνεργεία συνεχίζουν να αποκαθιστούν τις ζημιές. Κάποιοι επέστρεψαν στις περιουσίες τους και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Τεράστια είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι άνδρες της ΔΕΗ ανεβαίνουν για τις απαραίτητες εργασίες στους πασάλους, στους οποίες υπάρχουν κολλημένα κηδιώσιμα που προαναγγέλουν την ταφή των θυμάτων. Οι εικόνες αντιφατικές, Νικόλα, αλλά καθόλου αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που επικρατεί. Διαφορετικές πτυχές, βέβαια, που προσπαθούν να ισορροπήσουν στην καμένη γη, η οποία θρυνεί, όπως μας έχεις προαναφέρει, 91 ανθρώπους. Δέηση για τη μνήμη των οποίων τελέστηκε σήμερα από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Άνθρωποι από όλη την Αττική έσπευσαν να αποτίσουν τον ελάχιστο φόρο τιμής στα αδικοχάμενα θύματα. Ο πόνος των παρευρισκομένων ήταν βουβός, σημάδι της σωδήνης. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα γιατί, καμία ωστόσο απάντηση. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, Γιάννη. Αττική μετράει τις πληγές της και σήμερα πνίγηκε και από τις έντονες βροχοπτώσεις. Σοβαρότατα προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τα βόρεια και δυτικά του νομού. Όπως βλέπουμε, δρόμοι πλημμύρισαν, κεντρικοί οδικοί άξονες μετατράπηκαν σε ποτάμια, η κυκλοφορία σταμάτησε σε πολλές περιοχές, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 300 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, παροχή βοήθειας ακόμη και για απεγκλωβισμό συνολικά 16 πολιτών. Η λειτουργία εξάλλου των μέσων μεταφοράς διεκόπη, ενώ εξ ανάγκης έκλεισαν σταθμοί του μετρό. Ένεκα προβλημάτων ηλεκτροδότησης αλλά και της έντονης συσσόρευσης νερού στις αποβάθρες. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Οι απώλειες, άλλωστε, Νικόλα, είναι ήδη τεράστιες. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό.